αποξεχαστήκαμε και δεν είπαμε και για εκείνα τα άλλα και δεν λέμε και για εκείνα τα άλλα και όμως τρέχουν πάντα οι εξελίξεις και σε εκείνα τα άλλα, δηλαδή τι γίνεται με τα χρέη, τι γίνεται με τους πληστηριασμούς, τι γίνεται με τις κατασχέσεις μισθών και πάει λέγοντας. Θα σας ενημερώσω ευθύς αμέσως. Με τη βοήθεια της δικηγόρου της κυρίας Δαριβιανάκη Μίλιου Μαρίας, θα με βοηθήσετε να σας αποκαλώ με το ένα επίθετο, να μην μπερδευτούμε, έτσι κυρία Δαριβιανάκη? Βέβαια, ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, επειδή ασχολείστε εσείς με τα θέματα αυτά? Η αλήθεια είναι ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι πληστηριασμοί εδώ και καιρό και μάλιστα και κατά τη διάρκεια της καραντίνας, με διεργασίες και με επιστολές που λάμβαναν, εν πάση περιπτώσει, πολλοί δανειολήπτες κατά τη διάρκεια που ήμασταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Μεταβιβάζονταν τα δάνεια των συστημικών τραπεζών σε εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικού χρέους συνεχώς και ασταμάτητα. Έχει σημασία να τονίσουμε το γεγονός ότι μία μέρα πριν την επιβολή της δεύτερης καραντίνας, δηλαδή στις 6 Νοεμβρίου του 20, η δεύτερη καραντίνα επιβλήθηκε 7 Νοεμβρίου του 20, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό που θα σας πω, ψηφίστηκε ο νόμος 47-45-2020 για την επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων όλων, δηλαδή εκείνων των δανειοληπτών οι οποίοι είχαν εκκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια για να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Μια μέρα δηλαδή πριν την επιβολή της καραντίνας δημοσιεύτηκε αυτός ο νόμος. Αρχίζει ένας αγώνας δρόμου για δικηγόρους, πολίτες, ελεύθερους επαγγελματίες, υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει, να συγκεντρωθεί το κατάλληλο υλικό με σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή. Σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι να έχουν επισπευθεί διαδικασίες των δικαστηρίων, να γίνονται fast track διαδικασίες, διαδικασίες πλατφόρμας για τη ρύθμιση των χρεών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με γεγονός το οποίο φέρει βέβαια και τον κίνδυνο λάθους έτσι σε πολλές περιπτώσεις. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι αναγκαστικές εκτελέσεις, οι πληστηριασμοί, πληθώρα ακινήτων από το Σεπτέμβριο, ήδη δηλαδή έχουν κοινοποιούνται οι κατασχετήριες εκθέσεις, πληθώρα ακινήτων του Σεπτέμβριο βγαίνει στο σφυρί. Ακίνητα, μισθή, είναι όλα μαζί, είναι δηλαδή ένα πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει όλα τα χρέη, κυρία Δαριβιανάκη? Όταν μιλάμε για κατασχετήριες εκθέσεις μιλάμε για ακίνητα, εννοώντας τα περιουσιακά. Η μισθή μέχρι στιγμής υπάρχει το θέμα του ακατάσχετου. Ο πολίτης δηλαδή οφείλει να δηλώσει στην πιστώτρια τράπεζα που κατατίθεται η σύνταξή του το ακατάσχετο, ώστε με βάση το όριο του νόμου να μην κατασχεθεί από το λόγο χρέους από οποιονδήποτε πιστωτή. Ωστόσο όμως τρέχουν κανονικά οι κατασχέσεις ακίνητα κατά κόρον. Πάρα πολλές κατασχέσεις, πάρα πολλές κατασχετήριες με τη λήξη με την εκπνοή της δεύτερης καραντίνας κοινοποιήθηκαν στους πολίτες. Ένα θέμα το οποίο δεν προβάλλεται ιδιαιτέρως, οφείλουμε να πούμε. Γιατί κυρία Δαριβιανάκη, απλά μας πήρε από κάτω αυτό που είπα στην αρχή, μας πήρε η ακρίβεια, μας πήρε αυτό το οποίο δεν μπορούμε να πληρώσουμε, μας πήραν οι λογαριασμοί της ενέργειας και όλα αυτά, ξέρετε, εντάξει, δημιουργούν και τη δική τους τη δυναμική, γιατί είναι η καθημερινότητά μας. Ωστόσο τα υπόλοιπα είπαμε ότι τρέχουν και δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν αυτή την ώρα. Αλήθεια, τρέχουν ή έχουν αφαιθεί οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι λόγω χρεών κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους? Όχι, ο κόσμος τρέχει, η αλήθεια είναι. Όταν κινδυνεύεις να χάσεις το σπίτι σου και έχεις συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που θα γίνει αυτό και το γνωρίζεις, οφείλεις να κάνεις οτιδήποτε περνάει από το χέρι σου, να εκμεταλλευτείς όλα τα όπλα συσσαγωγικά του νομικού οπλοστασίου με σκοπό να το σώσεις. Η αλήθεια είναι ότι τρέχει ο κόσμος και τρέχει εδώ και μήνες για την διάσωση της περιουσίας του. Και το δεύτερο είναι ότι για ποιο ρεύμα, για ποια θέματα λειτουργικά θέματα θα μιλάμε, αν ο άλλος έχει χάσει το σπίτι του. Σε λίγο θα τίθεται θέμα πλέον πού να μείνουμε εφόσον, για να πληρώνουμε το ρεύμα. Λέτε οι διαδικασίες ότι είναι fast track. Μήπως υπάρχει εικόνα συνολικά, μιας και μέσω μιας πλατφόρμας, όπως λέτε πλέον αυτά γίνονται και πάρα πολύ γρήγορα. Μήπως υπάρχει και μία εικόνα, δηλαδή στοιχεία που να δείχνουν σε τι σημείο βρισκόμαστε?
Σε ποιο τομέα πάνω. Για τα ακίνητα, για τα ακίνητα και με τους πληστηριασμούς. Ναι, ναι. Οι αποφάσεις εκδίδονται. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η ρύθμιση των χρεών βρίσκεται, η ένδικη ρύθμιση των χρεών είναι στα ειρηνοδικεία της χώρας. Τα ειρηνοδικεία της χώρας τρέχουν με πολύ μεγάλους ρυθμούς, να πω την αλήθεια ότι είναι ασφιχτικές διαδικασίες και έχουν επιβάλει στο μέσο ειρηνοδίκη έχει επιβληθεί μεγάλος όγκος υποθέσεων, ο οποίος πρέπει να τελειώνει μέχρι το τέλος του 2022. Καταλαβαίνετε ότι όταν ασκείται τέτοια πίεση στο δικαιικό σύστημα, οι αποφάσεις θα είναι πολλές ορθές, πολλές να έχουν τον κίνδυνο λάθους. Πηγαίνουμε στα εφετεία, πάλι η προθεσμία με τον ίδιο νόμο για την άσκηση έφεση, εφόσον έχει απορριπτική απόφαση, έχει συντμηθεί στο έπακρο, δηλαδή ενώ είχαμε 2 χρόνια για να εφεσιβάλλουμε μια απόφαση πρωτόδικη η οποία θα απέρριπτε την αίτηση ρύθμισης των οφειλών, τώρα ο νόμος σου δίνει 6 μήνες μόνο. Το οποίο σημαίνει ότι μέχρι να συγκεντρωθεί το υλικό, μέχρι να έρθει σε μια στοιχειώδη επαφή για να συνεννοηθείς για το τι θα κάνεις, τι μέλγενες και ποια γραμμή θα ακολουθήσεις, έχεις καταναλώσει πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο. Οι δικαστές από την πλευρά τους κάνουν ό,τι μπορούν, οι άνθρωποι έχουν εξοδοτικές ευθύνες πάνω τους, δεν έχουν τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα είναι μισά-μισά, δηλαδή τι να σας πω, θετικές, απορριπτικές, βγαίνουν συνεχώς. Μάλιστα. Τώρα εγώ σας καλέσα εδώ γιατί υπήρξε μια απόφαση η οποία είναι θετική προς μια αδιαζευμένη μητέρα με 2 ανήλικα παιδιά, το έμαθα και έτσι επικοινώνησα μαζί σας, η οποία κατάφερε η γυναίκα, αν μη τι άλλο, να σώσει ό,τι μπορούσε. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το μαύρο, εν πάση περιπτώσει, και άσχημο τοπίο υπάρχει ελπίδα, αυτό θέλω να τονίσω για τον κόσμο, εφόσον χειριστεί σωστά και εφόσον βέβαια δεν δείτε θέμα δολιότητας, μη μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, οι πιθανότητες να πετύχει ένα ευνοϊκό, μια ευνοϊκή ρύθμιση στα δικαστήρια είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ναι. Έχει απολαμβάνει, εν πάση περιπτώσει, τη νίκη μιας μεγάλης υπόθεσης η κυρία, η οποία είναι διαζευγμένη όντως με 2 ανήλικα τέκνα. Έσωσε τα περιουσιακά της στοιχεία, έχουμε ολική διαγραφή χρέους. Το χρέος της είχε κατατεθεί το 2014, το οποίο σημαίνει ότι από το 2014 μέχρι σήμερα που έχουμε την έκδοση απόφασης, αν απορριπτότανε, θα επανερχόταν το αρχικό χρέος, το κισμένο, με δυσθεώρητα κονδύλια επιτοκίων, όπως γνωρίζουμε. Το ποσό αυτό θα έφτανε στις 300.000, γιατί τότε ήταν 214.000 και σήμερα βρίσκεται σε αυτή την ευχάριστη θέση να απολαμβάνει τις ευεργετικές συνέπειες του νόμου. Περιχαρής και εκείνη και εγώ, είχαμε δουλέψει πολύ για αυτή την υπόθεση, η ίδια έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Σε όλο αυτό το χρόνο, εν πάση περιπτώσει, πολλά συνέβησαν στη ζωή της. Αυτό ήταν ένα εν πάση περιπτώσει, μια ανταμοιβή των κόπων της, γιατί είχε όλες τις προϋποθέσεις να ενταχθεί. Και δικαίως θεωρώ ότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε. Και το σημαντικό είναι ότι εκδόθηκε σε μία περίοδο, έτσι, όχι ευνοϊκή, για τα χρέη, για τον κόσμο, για τα δάνεια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή την νίκη. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ, πολύ καλή για μας. Τώρα τι να πω. Όταν υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις, γιατί και στο παρελθόν που τα λέγαμε πιο συχνά για το θέμα αυτό, είναι η ανάσα που παίρνει ο κόσμος. Μακάρι ακριβώς να βγαίνουν τέτοιες αποφάσεις, έτσι ακριβώς ώστε πραγματικά αυτή η ανάσα να δίνεται σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Ακριβώς. Κύριε, τα πράγματα αλλάζουν από τότε που πήρε κάποιος τα δάνεια, ας πούμε. Οι εποχές εκείνης ήταν άλλες, τα εισοδήματα ήταν άλλα, το κόστος διαβίωσης ήταν άλλο, δεν υπήρχαν πανδημίες, δεν υπήρχε κίνδυνος, εν πάση περιπτώσει, επιβίωση, ας πούμε. Υπήρχε το θέμα να ρυθμίσω τα δάνειά μου και να πάρω το δάνειό μου, μπορούσα να ανταποκριθώ με το μισθό μου. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα, αυτό είναι εμφανές, πιστεύω. Στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Θεωρώ ότι από την πλευρά μας οι επαγγελματίες κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια ό,τι μπορούμε, με τη βοήθεια βέβαια και των ειρηνοδικών, εφόσον ο πολίτης έχει τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος. Ωστόσο, σίγουρα μπροστά μας έχουμε έναν αγώνα δρόμου ακόμα, γιατί τα αποτελέσματα αρχίζουν και φαίνονται
της πολιτικής. Είπατε, ούτως ή άλλως, μία ημέρα πριν από τη δεύτερη το lockdown, ότι ψηφίστηκε ο νόμος περί ενεργοποίησης, έτσι, περαιτέρω ενεργοποίησης, διαδικασίες fast track, και μάλιστα για δύο φορές είπατε ότι με ό,τι κίνδυνο λάθους ενέχει αυτή η διαδικασία. Μέσα στην απελπισία και η ανάσα. Αλληλένδετα με τη ζωή μας. Σας ευχαριστώ, κυρία Δαριβιανάκη. Καλημέρα σας από τον 984.